23ο λεπτό λοιπόν, ο Λούπου έτοιμος για την εκτέλεση του πέναλτι και το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Το 67ο λεπτό, ο Λούπου στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Θα πιάσει την κεφαλιά εκεί και είναι το 1-1 από τον Καλατζή. Από το κόρνερ του Λούπου ο Καλατζής, όπως και πέρυσι, σκοράρει στη νίκη και κάνει το 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 67ο λεπτό. Λούπου προσπαθεί να περάσει. Λούπου πάντα. Μπαίνει στην περιοχή ο Λούπου. Κάνει τη σέντρα εκεί που είναι το 5ο γκολ με τον Βαγγέλη Βλάχο. Στην υπέροχη αυτή προσπάθεια του Ντάνουτ Λούπου και στη σέντρα, το κεφάλι του Βαγγέλη Βλάχου έστειλε την μπάλα για πέμπτη φορά στα δίκτυα του Γεωργούση στο 39 του δευτέρου ημιχρόνου. Λούπου έξω από την περιοχή. Βρίσκει πολύ ωραία το Βαζέχα. Μπαίνει ο Βαζέχα. Περνάει ο Βαζέχα μόνος του και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για έκτη φορά. Μετά από την αριστουργηματική παλιά του Ντάνουτ Λούπου, ο Κρίστοφ Βαζέχα μπήκε και πλάσαρε όπως αυτός ήθελε τον Γεωργούση κάνοντας το 6-2. Αποστολάκης προσπαθεί να ξεφύγει και από τον αντίπαλο, θα τα καταφέρει η μπάλα εδώ στο Φραντζέσκο. Φραντζέσκο πολύ ωραία για τον Λούπου που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Να ο Βαζέχα θα κάνει το σουτ μόλις out από το αριστερό κάθε το δοκάρι του Τσακυρίδη. Λούπου που περνάει και έρχεται σε μια καταμέτωπο έδιδε σε μια παλιά εδώ του Σαραβάκου για τον Βαζέχα. Υπήρχε εκεί μια... Αυρίδες που αφήνει στον Λούπου. Βαθιά παλιά του Λούπου για τον Σαραβάκο. Σαραβάκο στη μεγάλη περιοχή. Με αντίπαλο θα κάνει την σέντρα η κεφαλιά εδώ από τον Σάμαρα και έχουμε το δοκάρι για τον... Βλάχος, παλιά τώρα για τον Λούπου που είναι ελεύθερος ο Λούπου. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Λούπου, κρατάει την μπάλα, κάνει και ένα μια δρίπλα. Προσπαθεί να μην πέσει κάτω, τελικά καταφέρνει να περάσει το Μανίκα, αλλά... Ο Μπιχλιβανίδης, Λούπου. Έρχεται ο Ταρακλίτσας, του κάνει ένα σκληρό φάουλ. Προσπαθεί να ανταποδώσει ο Ρουμάνος που είναι ευέξαρτος. Τελικά τους χωρίζει ο κύριος Πλευρίτης. Που θα δείξει και κίτρινη κάρτα στον Ταρακλίτσα. Ανάψαν λίγο τα αίματα στο γήπεδο της Νεάπολης. Σκληρό το φάουλ του Ταρακλίτσα, αλλά και ο Λούπου αντέδρασε μάλλον άσχημα. Εμείστε τα τείχη κι ανοίξτε τα χείλια. Τραγούδι να πούμε νύχτηρα δικό. Για αυτά τα λιοντάρια, για αυτά τα τρισίλια. Για αυτόν τον μεγάλο Παναθηναϊκό. Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι και στο Γουέμπλεϊ πανικός. Σαν αστραπή μες στο σκοτάδι του φούσκας ο Παναθηναϊκός.